Στον πρόλογό μας αναφερθήκαμε σε αυτή την εξέλιξη που αφορά τον κλάδο του τουρισμού, καθώς η κυβέρνηση της Ολλανδίας συμπεριέλαβε στην κίτρινη λίστα των προορισμών το νότιο Αιγαίο, αφήνοντας ωστόσο εκτός το νησί της Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Ακόμα μία παρέμβαση του κύριου Πελεκανάκη στην εκπομπή μας, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι μία εξέλιξη, μία θετική εξέλιξη για νησιά του Νοτίου Αιγαίου, μία αρνητική εξέλιξη για το νησί της Κρήτης. Πολύ σωστά. Δυστυχώς αυτή η απόφαση πάρθηκε για άγνωστο λόγο. Όμως απεκλείστηκε η αγορά της Κρήτης. Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από κανένα tour operator της Ολλανδίας και αναμένουμε πραγματικά και εμείς να δούμε τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται πίσω από αυτή την απόφαση και για ποιους λόγους δεν θα πετάξουν τα αεροπλάνα για την Κρήτη. Μάλιστα, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει αυτή η κίτρινη λίστα της Ολλανδίας. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, υπάρχει αυτός ο σηματοδότης, θα το πούμε έτσι, ο οποίος έγινε γνωστός από τη Μεγάλη Βρετανία. Σωστά. Δηλαδή το πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Και ανάλογα αποφασίζει η κάθε κυβέρνηση αν πότε θα ανοίξει τα σύνορά της και σε ποιες χώρες. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς ήμασταν στο κόκκινο για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βάσει των οδηγιών που έχουν. Οπότε η Ελλάδα βρισκόμενη στο κόκκινο χρώμα, τώρα αυτή τη στιγμή κυτρίνησε. Ή πορτοκαλί, όπως θέλει ο καθένας να το χρωματίσει, και χρωμάτισε συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένους προορισμούς, τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Μέσα σε αυτές είναι μικρά νησιά και δεν περιλαμβάνεται η Κρήτη. Οπότε δεν χρειάζεται ο Ολλανδός, ο οποίος περνάει τις διακοπές του σε κάποιο νησί του Νοτίου Αιγαίου, επιστρέφοντας στην Ολλανδία, να έχει στις αποσκευές του ένα αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής PCR και ούτε χρειάζεται να μπει σε κατοίκον καραντίνα. Σωστά. Και πράγμα το οποίο θα κάνει σε περίπτωση, για παράδειγμα, που επισκεφτεί την Κρήτη. Σωστά. Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι να πούμε ότι όταν επιστρέψει ο επισκέπτης από την Κρήτη, θα πρέπει να κάνει πρώτα το PCR και ίσως θα χρειαστεί να κάτσει και καραντίνα στο σπίτι. Θα χρειαστεί, είναι απαραίτητο, βέβαια. Σωστά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει τα πράγματα πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν πετάει και η Μεγάλη Βρετανία. Και η Μεγάλη Βρετανία για τον ίδιο λόγο, δηλαδή ναι, μας έχει στο κίτρινο, δεν επιτρέπονται οι πτήσεις και αυτές που επιτρέπονται είναι μόνο για αυτούς που πήγαν συνειδητά όταν γυρίσουν, ξέρουν ότι θα καθίσουν καραντίνα. Ξεκινά τώρα και μία συζήτηση. Ποιο είναι το μερίδιο στην συνολική τουριστική πίτα της αγοράς της Ολλανδίας στην Ελλάδα? Να σας πω, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν θα πρέπει να το μετράμε έτσι. Δηλαδή, να σας πω, συγκεκριμένα όμως στην Κρήτη και ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Χερσόνησο έχει πάρα πολύ κομμάτι αυτής της αγοράς. Άρα θα πληγεί συγκεκριμένη περιοχή. Δεν θα πληγεί δηλαδή ολόκληρη η Κρήτη. Ολόκληρο το νησί, αλλά συγκεκριμένη περιοχή. Ακριβώς. Συγκεκριμένη περιοχή, όπως αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι η περιοχή όπου πολλά ξενοδοχεία έχουν μεγάλα συμβόλαια με την Ολλανδική αγορά είναι αυτά στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου. Μάλιστα, είχαμε ξεκινήσει μία συζήτηση και μαζί, κύριε Πελεκανάκη, περί τα μέσα του Μάη και λέγαμε ότι φέτος πιθανότατα να πάμε καλύτερα, ή μάλλον είχαμε εκφράσει τη σιγουριά ότι θα πάμε καλύτερα σε σχέση με το 2020. Σωστά. Έχει αλλάξει κάτι? Γιατί βλέπουμε ότι ο Ιούνιος σιγά σιγά χάνεται. Δυστυχώς βλέπουμε μία άρνηση της Μεγάλης Βρετανίας να ανοίξει τις πτήσεις για τη χώρα μας και νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα στο τέλος της σεζόν. Είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ αβέβαιο ακόμα να πούμε το τι πρόκειται να γίνει για το καλοκαίρι από την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι παρατείνεται κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα που γίνεται ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Όλο και αυτό αλλάζει. Είμαστε πάντα αισιόδοξοι ότι κάθε Δευτέρα θα ανοίξει τα σύνορα και πάντα πέφτουμε έξω. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ περιμέναμε από την προηγούμενη εβδομάδα να ανακοινώσει το άνοιγμα των συνόρων, αυτό δυστυχώς μετατοπίστηκε για τις 19 Ιουλίου. Λέγοντας λοιπόν αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα ακυρώσουν και άλλες κρατήσεις μέσα στον Ιούλιο, αλλά μιλάμε δηλαδή από τον Αύγουστο και ίσως και αν και με προϋποθέσεις. Εάν δηλαδή ποιες οι προϋποθέσεις είναι αυτές, κατά πόσο το Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας θα αποφασίσει ότι στη χώρα τους δεν έχει προχωρήσει η μετάλλαξη του ιού στη Μεγάλη Βρετανία, ώστε αυτό να
να κατά τη δική τους κρίση να αποτελεί κίνδυνο για τη μετάδοση. Άρα λοιπόν αυτή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από τη Μεγάλη Βρετανία και δεν είμαστε ακόμα σίγουροι γιατί τι πρόκειται να γίνει γενικά για το καλοκαίρι του 2021. Το ποσοστό των ξενοδοχείων σε πανελλαδικό επίπεδο που δεν έχει ανοίξει. Να πούμε καλύτερα, αυτό που έχει ανοίξει είναι περίπου 25-30%. Α, μάλιστα. Οπότε το 70% παραμένει κλειστό. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα αλλάξει αυτό το ποσοστό μέσα στον Ιούλιο. Αυτό θα εξαρτηθεί από κατά πόσο θα αυξηθούν ο αριθμός των πτήσεων και αν τα αεροπλάνα έρθουν γεμάτα και ποιες χώρες ακόμα θα ανοίξουν επιπλέον, όχι μόνο από τις ήδη υπάρχουσες, αν θα ανοίξει, ας παραδείγματος χάρη, η Ρωσία, αν η Γερμανία θα έχει περισσότερα αεροπλάνα και περισσότερο κόσμο, αν θα ανοίξει η Μεγάλη Βρετανία, αν θα ανοίξει το Βέλγιο, αν θα ανοίξουν οι σκανδιναβικές χώρες. Πάρα πολλές χώρες είναι ακόμα κλειστές και αυτές που είναι ήδη ανοιχτές είναι οι αγορές εκτός της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας, νομίζω ότι σε άλλες χώρες. Και η Ιταλία θα λέγαμε τώρα, αλλά είναι χώρες οι οποίες δεν είναι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν μαζί με τη Γερμανία που έρχεται πραγματικά να συμπληρώσουν ένα μεγάλο παζλ το οποίο είναι ο ελληνικός τουρισμός. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει και οικονομικά μια ξενοδοχειακή μονάδα που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παραμείνει κλειστή? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μέχρι τώρα έχουν γίνει για το 2019, για το 2020 είχαν γίνει αρκετές οικονομικές ενισχύσεις από το κράτος, αλλά δυστυχώς τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο περίπλοκα και νομίζω ότι σε περίπτωση που δεν ανοίξει η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και πολλά ξενοδοχεία δεν ανοίξουν, τότε πάλι θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τον ξενοδόχο και να δει πολύ σοβαρά το τι πρόκειται να γίνει. Μάλιστα, ποιες αγορές, αναφερθήκαμε στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, ποιες αγορές φαίνεται ότι στηρίζουν κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό ποσοστό, την ελληνική αγορά, τον τουρισμό μας? Κοιτάξτε, ιδιαίτερα στην Κρήτη, την Δυτική Κρήτη και την ιδιαίτερα τον νομό Χανίων, το υποστηρίζει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό η σκανδιναβική αγορά. Αυτή δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι, συγγνώμη, πάλι, ναι, είναι κλειστή. Δυστυχώς δεν, άμα δούμε και στα Χανιά, τα νούμερα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Πολλά ξενοδοχεία είναι, πάρα πολλά ξενοδοχεία είναι ακόμα κλειστά. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι σίγουρα είναι μετά τη Γερμανία, είναι η Ρωσία, είναι η Γαλλία, είναι η Ιταλία. Είναι αγορές οι οποίες όπως ακόμα έχουν ανοίξει, αλλά πάρα πολύ δειλά, με πολύ λίγες πτήσεις και χαμηλές πληρότητες. Μάλιστα. Τι κρατάμε από αυτόν τον 1,5 περίπου μήνα που έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν στη χώρα μας? Κρατάμε τη μεγάλη αύξηση, τη μεγάλη αύξηση των Ισραηλιτών που έχουν έρθει στο νησί μας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή πολύ περισσότεροι από ό,τι αναμενόντουσαν και ότι σε σχέση με άλλες χρονιές υπάρχει μια άλλη μεγάλη αύξηση από το Ισραήλ. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για να καλύψει οποιαδήποτε κίνο μια άλλη αγορά. Αλλά παρά αυτά, ορισμένα ξενοδοχεία τα οποία συνεργάζονται με την Ισραηλίτικη αγορά έχουν πολύ μεγάλο νούμερο κρατήσεων. Σίγουρα τα πεντάστερα ξενοδοχεία ίσως είναι πιο κερδισμένοι αυτή τη στιγμή. Βίλες μεμονωμένα διαμερίσματα είναι πολύ κερδισμένα. Ίσως και τα Airbnb, τα οποία έχουν μπει και αυτά στη ζωή μας, πελάτες θα θέλουν να κάνουν εκτός ασφαλώς μια κράτηση να είναι μόνοι τους. Αλλά και πάλι σε πολύ μικρό βαθμό εσείς με αυτό που αναμενόταν. Μάλιστα. Οπότε πιθανότατα να επηρεαστούν περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρά καταλήματα. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Πελεκανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ.